Είμαστε στο θέατρο Ακροπόλ που εδώ και 15 μέρες, 20, έχουμε ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος θίασος να παίζουμε το Όλα για τη μητέρα μου, που είναι ένα θεατρικό έργο, αυτόνομο, καινούριο, αλλά παρμένο από την ταινία του Αλμοδοβάρ, το Όλα για τη μητέρα μου. Έχει μεγάλη σχέση φυσικά με την ταινία, δηλαδή είναι ίδια ιστορία, τα ίδια πρόσωπα, αλλά η διαχείριση είναι από έναν θεατρικό συγγραφέα που γενικώς γράφει, κάνει διασκευές από σενάρια σε θεατρικά. Είναι ένα έργο ιδιαίτερο που έχει σχέση βέβαια άμεση με τον κόσμο του Αλμοδοβάρ, δηλαδή που ασχολείται ο Αλμοδοβάρ βασικά με γυναίκες, οι γυναίκες με μια ιδιαίτερη ζωή που είναι άλλες στο περιθώριο, άλλες είναι στάρ, άλλες παίρνουν ναρκωτικά. Είναι ένας κόσμος σκληρός αλλά και τρυφερός μαζί και αφορά βασικά γυναίκες, 6 γυναίκες δηλαδή είναι το έργο. Δεν θα ήθελα να πω παραπάνω, θέλω να έρθετε να το δείτε. Έχει υπέροχη μουσική που είναι η μουσική της ταινίας του Αλμοδοβάρ. Εγώ παίζω μια γυναίκα ηθοποιό, του θέατρου ηθοποιό, που είναι star, δηλαδή θέλω να πω αρέσει και της αρέσει που αρέσει, αλλά έχει και τις ιδιαιτερότητές της. Είναι μοναχική, είναι λίγο σκληρή και διάφορα άλλα που θα τα δείτε όταν έρθετε. Να πω ότι είναι σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια, μετάφραση του Αντώνη Γαλαίου και παίζουμε 16 ηθοποιοί. Η Κατερίνα Λέχου, η Μαρίνα Ψάλτη, η Γογό Ιμπρέβου, η Ειρήνη Γκλέση, η Άννα Ιμονογιού, ο Ηλίας ο Γιαννάκης, ο Κώστας Κάπας, η Γεωργία Μαυρογιώργη, ο Σταύρος Μερμίγκης και 6 νέοι ηθοποιοί, δηλαδή που μόλις έχουν τελειώσει τη σχολή, που να με συγχωρήσουν, δεν θυμάμαι τα επιθετά τους, τους ξέρω με τα μικρά τους ονόματα. Να με συγχωρήσουν γιατί είναι εξαιρετικοί και πολύ καλά παιδιά.